Έτοιμοι για κινητοποιήσεις δηλώνουν οι αγρότες της χώρας. Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας που δημιουργήθηκε πέρυσι. Η συνάντηση θα γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου από Ημαθία, Πέλα, Πιερία, Κιλκής, Χαλκιδόνα, Σέρες και Χαλκιδική, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Σκοπός της συνάντησης, όπως τόνισαν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας, είναι να δηλώσουν καταρχήν παρόν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και που δεν αφορούν μόνο το φορολογικό και το ασφαλιστικό, αλλά και να διερευνήσουν τον τρόπο αντίδρασής τους. Όταν δεν έχεις να ζήσεις, πιστεύω ότι δεν έχεις και άλλη επιλογή. Αυτό θα το δείξει ο αγροτικός κόσμος, θα δείξει η συμμετοχή συγκεντρώσεις οι οποίες προγραμματίζονται να γίνουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο το ζήτημα, γιατί πέρα θα πάρουμε θέση πάνω στο θέμα του κινητοποιήσεων, αν πρόκειται να γίνει ή να μην γίνει. Ο κόσμος είναι λίγο, θα έλεγα, πεσμένος με όλη αυτή τη συγκυρία και με όλα αυτά που περνάει. Δυστυχώς οι πολιτικές οι οποίες εξελίζονται το τελευταίο διάστημα έχουν απογοητεύσει πάρα πολύ τον αγροτικό κόσμο, γιατί δεν λύνονται ζητήματα από αυτά που περιμένουμε να λυθούν. Άρα, ξέρετε, όταν κάνεις μια κινητοποίηση μεγάλη ή μικρή και δεν έχεις το αποτέλεσμα που πρέπει να έχεις, αν και εγώ είμαι της αντίθετης άποψης ότι κάθε κινητοποίηση έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, έστω μικρό ή μεγάλο, άλλες χρονιές ήταν μεγαλύτερα, άλλες χρονιές ήταν μικρότερα. Πιστεύω ότι και το 2016 το Γενάρη πάνω στο Πορμαχώνα έφερε κάποια μικρά αποτελέσματα στο πρωτογενή τομέα και στον αγροτικό κόσμο. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Τώρα τι να σας πω, τώρα για τη συμμετοχή, αν ξαναγίνουν ή δεν ξαναγίνουν, σας είπα αυτό, θα γίνουν από συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται για να έχουμε το αποτέλεσμα της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Ποια θέματα έχουν βελτιωθεί, κάποια έχουν υλοποιηθεί, κάποια δεν τα βλέπουν. Θα δούμε. Αισιόδοξοι να είμαστε, πιστεύουμε στη δικαιοσύνη ότι δεν κάναμε κάποιο έγκλημα στον Πορμαχώνα. Ζητάμε τα δικαιώματά μας. Τι δικαιούμαστε, τι είναι, πού να πάει αλλού ο αγρότης, δεν μπορεί να πάει. Και ήταν ένας μοχλός πίεσης, έτσι. Ένας μεγάλος μοχλός πίεσης, γιατί η πληγή του νομού σωρούν του αγροτικού τομέα και στη χώρα είναι ο Πορμαχώνας. Γιατί από εκεί περνάνε όλα. Mm-hmm. Όλα τα αγροτικά προϊόντα και καθορίζουν τις ελληνικές τιμές. Αντίστοιχη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Σερών. Τη συνάντηση διοργάνωσε μέλος της συντονιστικής του μπλόκου του Πορμαχώνα με θέμα τον τρόπο αντίδρασης αγροτών και εκτινοτρόφων στα καυτά ζητήματα που όπως λένε αφανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Πέραν των κατηδίαν επαφών, η πρόσκληση έγινε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συν ότι φέτος πάνε να συμψηφίσουν και το πετρέλαιο, το οποίο μας καίει πάρα πολύ. Συν ότι μας χρωστάνε πετρέλαιο από το 2015, χαλαζοπτώσεις, πάρα πολλά λεφτά μας χρωστάει το κράτος και μας ρουφάει το μεδούλι, συνέχεια παίρνει. Δεν έχουμε καθόλου πολιτικό φορέα στο νομό μας. Δεν μας εκπροσωπεί κανένας. Εμείς από την πλευρά μας, αυτοί που είμαστε εδώ, ξέρετε τι θα κάνουμε πίσω. Εμείς εκτιμούμε οι άλλοι που δεν είναι εδώ, εκείνοι να βγουν στον δρόμο πιο εύκολα με αυτά που βλέπουν. Τα προβλήματα πολλά του αγρότη. Πάρα πολλά, παιδιά, και μέρα με τη μέρα μεγαλώνουν.